Δεν είναι σωστό αυτό. Μετά λοιπόν είναι σπονδυλωτά ζώα, δηλαδή είναι ζώα που έχουν σπονδυλική στήλη όπως έχουμε εμείς. Είναι ζώα που αναπνέουν με πνεύμονες. Ας πούμε τα σκουλίκια δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Παρόλο που έρχονται, δεν είναι ρηπεχτά. Ανήκουν στα σπόνια. Αναπνέουν με πνεύμονες, γεννάνε αυγά τα οποία έχουν και λίφος. Έχουν φωλίδες, όπως βλέπουμε εδώ, αυτές είναι οι φωλίδες. Είναι δομές κεράτινες που καλύπτουν το δέρμα τους για προστασία και είναι ψυχρόαιμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τη δικιά τους, δεν αναπτύσσουν τη δικιά τους θερμότητα όπως έχουμε εμείς που είμαστε σταθεροί στους 37, 36 και 6 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εξαρτάται η θερμοκρασία του σώματός από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επόμενη. Και τα αμφίβια. Τι είναι αμφίβια? Αμφίβιο δεν είναι κάτι που ζει και στο νερό και στη στεριά απαραίτητα. Μπορεί κάποια ζώα να κάνει αυτό και να μην είναι αμφίβια. Αμφίβια λοιπόν είναι ζώα που και αυτά είναι σπονδυλωτά, έχουν και αυτά σπονδυλωτή στήλη. Είναι ζώα που γεννούν αυγά με γέλη, βλένα, και τα γεννάνε μέσα στο νερό, όχι όπως τα ερπετά που έχουν κέλυφος. Γεννούν προνύφες, μάλλον από τα αυγά προκύπτουν οι προνύφες που αναπνέουν με βράχια και είναι όπως είναι η γυρίνη και είναι μέσα στο νερό και όταν μεταμορφώνονται σε ολοκληρωμένο βάτραχο ή σαλαμάνδρα, εδώ έχουμε μία σαλαμάνδρα ή και ένα βάτραχο, είναι αμφίβια και τα δύο, αλλά πλέον με πνεύμονες. Δεν έχουν φωλίδες, έχουν λίγο και υγρό δέρμα και είναι και αυτά ψυχρώμα όπως και τα αρκετά. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η σελίδα που σας έλεγα, μπορείτε να μπείτε όποτε θέλετε, δεν έχει διαφημίσεις, δεν έχει spam, είναι καθαρή, είναι μόνο καθαρά για ενημέρωση και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γραφικό ευρετηρίο, μην δώσετε σημασία σε αυτά εδώ στο πλάι, δώστε σημασία σε αυτό, πατήστε το και θα οδηγηθείτε σε όλα τα είδη που μπορεί να δούμε στην Ελλάδα. Προστατεύουν εμέσως τη δημόσια υγεία από διάδοση ασθενειών και αυτό γιατί, φανταστείτε ότι μέχρι και με τσιμπούρια τρέφονται, ας πούμε, οι σταύρες που και κουνούπια και κατσαρίδες όλα και ποντίκια, όλα αυτά είναι φορείς ασθενειών οι οποίες μεταδίδονται και σε εμάς. Μπορούν να μας προσβάλλουν. Οπότε, έμεσα, αφού τα παιδιά και τα αμφίβια τρέφονται και λέγουν τους πληθυσμούς, τους κρατάνε χαμηλά τους πληθυσμούς αυτών των ζώων, αυτών των κατηγοριών, προστατεύουν και εμάς από τη διάδοση ασθενειών. Συμβάλλουν στην παραγωγή σημαντικών φαρμάκων, τελευταία από δηλητήρια φυγιών και από σαλαμάνδρες έχουν φτιαχτεί πολύ δυνατά παυσίπονα, φάρμακα κατά των θρομβώσεων, των κεφαλικών παθήσεων και άλλα. Και προσβλέπουμε και σε καλύτερα φάρμακα και για άλλες ασθενείες. Και τα ίδια ως μέρος της τροφικής αλυσίδας αποτελούν τροφή για σπάνια παχτικά, φτηνά, θηλαστικά, τα οποία και αυτά προστατεύονται και είναι σημαντικά και αυτά για εμάς. Εδώ μια σάβρα που πρέπει να τσιμπούρει, αυτή που τραφή είναι στη Ρόδο, δηλαδή. Εδώ δεν έχουμε τέτοια σάβρα. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, σε ελληνικό εδαφός, συνολικά, έχουμε 25 είδη διαφορετικών αμφιβίων. Εδώ δεν έχουμε τόσο πολλά, κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Τώρα μιλάμε για το σύνολο, γιατί σε κάθε περιοχή της Ελλάδας μπορεί να έχουμε διαφορετική σύνθεση. Οπότε συνολικά έχουμε 25 είδη αμφιβίων, από τα οποία κανένα δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν αμφίβια που φέρουν τοξίνες στο δέρμα, έχουμε και στοιχείο δύο τέτοια, θα το δούμε. Αλλά είναι, αυτές οι τοξίνες που εκκρίνουν είναι για άμυνα. Αν κάποιος τουρευτής πάει να πάξει από το ζώο το βατραχάκι, το βατραχάκι θα εκκρίνει κάποιες τοξίνες από το δέρμα, οι οποίες είναι ακίνδυνες σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με το δικό μας το δέρμα, αλλά προκαλούν έντονα συμπτώματα σε περίπτωση κατάπωση. Δηλαδή, αν μια λεπού αρπάξει το βατραχάκι και το καταπιεί, θα έχει έντονα συμπτώματα λόγω των τοξίνων αυτών.